Μέγας Αντώνιος. Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια. 53. Εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό γεμίζουν από κάθε καλή έννοια και επειδή επιθυμούν τα ουράνια καταστρολούν τα βιωτικά. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε αρέσουν στους πολλούς, ούτε και αυτοί αρέσκονται με τους πολλούς. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους περιγελούν οι πιο πολλοί ανόητοι. Υπομένουν όσα τους φέρνει η φτώχεια, επειδή γνωρίζουν ότι εκείνα που οι πολλοί θεωρούν κακά, σε αυτούς είναι καλά. Γιατί εκείνος που φτωχάζεται τα επουράνια, πιστεύει στο Θεό, γνωρίζοντας ότι όλα είναι έργα της θελήσεώς του. Εκείνος όμως που δεν τα στοχάζεται, δεν πιστεύει ποτέ ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι δημιουργήθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κεφάλαιο 54. Εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακέ και μεθούν από την άγνοια δεν γνωρίζουν τον Θεό. Η ψυχή τους είναι ζαλισμένη και δεν έχουν ξεκάθαρο μυαλό. Το Θεό μπορεί να τον εννοήσει κανείς και ναι, δεν είναι ορατός, είναι όμως φανερότατος μέσα στα όρατα, όπως ακριβώς η ψυχή μέσα στο σώμα μας. Και αν σώμα χωρίς ψυχή είναι αδύνατο να υπάρχει, έτσι και όλα τα όντα και βλεπόμενα είναι αδύνατο να υπάρχουν χωρίς το δημιουργό Θεό. 55. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Για να βλέπει τα έργα του Θεού και μέσω αυτών να γνωρίσει τον Θεό και να τον δοξάσει που τα δημιούργησε για χάρη του ανθρώπου. Ο νους που ελκύει την αγάπη του Θεού είναι ένα όρατο αγαθό που το χαρίζει ο Θεός στους αξίους για τη διαγωγή τους που την κυβερνά η χριστότητα. 56. Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις εικονές, αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια επάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός, έστω και αν είναι πολύ λίγα. Γιατί όταν βρεθούν σύμφωνοι ο νους που αγαπά τον Θεό και η ψυχή, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα, ακόμη και χωρίς να το θέλει. Όταν η ψυχή θέλει, τότε κάθε αμαρτωλή σωματική κίνηση σβήνεται. Κεφάλαιο 27. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τις φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Κι όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνιμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Κεφάλαιο 58. Όταν βρίσκεται κανείς ακουσίως και χωρίς να το θέλει κάπου, το αισθάνεται σαν φυλακή και τιμωρία. Να είσαι λοιπόν ευχαριστημένος με την κατάστασή σου, γιατί αν την υπομένεις με δυσαρέσκεια, θα τιμωρήσεις χωρίς να το αισθάνεσαι τον εαυτό σου. Ένας δρόμος υπάρχει γι' αυτό. Η καταφρόνηση των βιωτικών πραγμάτων. Κεφάλαιο 59. Όπως έχουμε την όραση που μας έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε τα όρατα και να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο, έτσι μας έδωσε ο Θεός και το λογικό, για να διακρίνουμε εκείνα που συμφέρουν στην ψυχή μας. Η επιθυμία όταν αποσπαστεί από τον λόγο, γεννά ειδονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με τον Θεό. Κεφάλαιο 60. Αμαρτήματα δεν είναι όσα γίνονται κατά φύση, αλλά πονηρά είναι εκείνα που γίνονται από την προαίρεση του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι αμαρτία το να τρώει ο άνθρωπος, αλλά το να μην τρώει με ευχαριστία, κοσμιότητα και εγκράτεια, ώστε να κρατά το σώμα του στη ζωή χωρίς κανένα πονηρό υπολογισμό. Ούτε το να βλέπεις αθώα είναι αμαρτία, αλλά το να βλέπεις με φθόνο, υπερηφάνεια και απληστία. Επίσης, το να μην ακούς υπομονωτικά, αλλά με οργή και θυμό. Το να μην καθοδηγείς τη γλώσσα σου σε ευχαριστία προς τον Θεό και προσευχή, αλλά να κατηγορείς τους άλλους. Και το να μην απασχολείς τα χέρια σου στην ελεημοσύνη, αλλά σε φόνους και απαγές. Έτσι, κάθε μέλος του σώματος αμαρτάνει με το να εργάζεται παρά το θέλημα του Θεού και με τη θέληση του ανθρώπου, τα πονηρά. Κεφάλαιο 61. Αν αμφιβάλλεις ότι κάθε τι που κάνουμε το βλέπει ο Θεός,
τότε παρατήρησε ότι εσύ που είσαι άνθρωπος και φτιαγμένος από χώμα, μπορείς σε μια στιγμή να σκέφτεσαι και να συλλογίζεσαι πολλούς και διάφορους τόπους συγχρόνως. Πόσο μάλλον ο Θεός που βλέπει τα πάντα σαν ένα σπόρο συλλαψιού που δίνει ζωή στα πάντα και τα τρέφει όπως εκείνος θέλει. Κεφάλαιο 62. Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να γνωρίζεις ότι είναι μαζί σου ο άγγελος που έχει οριστεί για κάθε άνθρωπο από τον Θεό. Αυτός που οι Έλληνες ονομάζουν οικείο δαίμονα. Αυτός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ και δεν κάνει ποτέ λάθος. Είναι πάντοτε κοντά σου. Βλέπει τα πάντα χωρίς να τον εμποδίζει το σκοτάδι. Μαζί με αυτόν είναι σε κάθε τόπο και ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει τόπος ή πράγμα όπου δεν υπάρχει ο Θεός. Αφού είναι μεγαλύτερος απ' όλα και κρατά όλους μέσα στο χέρι του. Κεφάλαιο 63. Αν οι στρατιώτες μένουν πιστοί στον Καίσαρα επειδή τους δίνει τις τροφές, πόσο μάλλον πρέπει να φροντίζουμε να ευχαριστούμε ακατάβαστα, με ασύγητα στόματα το Θεό και να είμαστε αρετοί σε Αυτόν, ο οποίος τα πάντα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Κεφάλαιο 64. Η ευγνωμοσύνη στο Θεό και η ενάρετη ζωή είναι καρποφορία του ανθρώπου, που είναι αρεστή στο Θεό. Οι καρποί της γης δεν γίνονται μέσα σε μία ώρα, αλλά με τον καιρό, με βροχές και με καλλιέργεια. Όμοια και η καρποφορία των ανθρώπων στολίζεται με την άσκηση, με τη μελέτη, με τον χρόνο, με την καρτερία, την εγκράπεια και την υπομονή. Κι αν με αυτά μερικοί σε θεωρούν ευλαβή, εσύ μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου όσο βρίσκεσαι στη ζωή και μην νομίζεις για κανένα από όσα κάνεις ότι αρέσει στον Θεό. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να φυλάξει μέχρι το τέλος την αναμαρτησία. 65. Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο στον άνθρωπο όσο ο λόγος. Ο λόγος είναι τόσο δυνατός ώστε με τον λόγο και την ευχαριστία μας λατρεύουμε τον Θεό. Ενώ με τον άχρηστο και δυσυνιστικό λόγο προκαλούμε την καταδίκη της ψυχής μας. Είναι αμέσως ο άνθρωπος που κατηγορεί την γέννησή του ή κάτι άλλο για τις αμαρτίες του, αφού με την ελεύθερη θέλησή του μεταχειρίζεται λόγο ή έργο πονηρό. 66. Αν φροντίζουμε να θεραπεύσουμε τις σωματικές ατέλειες για να μην μας ηρωνεύονται όσοι μας βλέπουν, πολύ περισσότερο είναι μεγάλη ανάγκη να φροντίζουμε να θεραπεύουμε τα πάθη της ψυχής. Αφού μέλουμε να κρυφθούμε μπροστά στο Θεό, μην βρεθούμε άτιμοι ή καταγέλαστοι. Έχοντας το αυτεξούσιο μπορούμε να μην πραγματοποιήσουμε τις πονηρές πράξεις που επιθυμούμε. Αν το θυμίσουμε, είναι στην εξουσία μας να ζούμε με τρόπο που αρέσει στο Θεό. Και κανείς ποτέ δεν θα μας εξαναγκάσει να κάνουμε χωρίς τη θέληση μας κάτι κακό. Έτσι, αν αγωνιζόμαστε, θα είμαστε άνθρωποι άξιοι του Θεού και θα ζήσουμε σαν άγγελοι στους ουρανούς. 67. Εάν θέλεις, είσαι δούλος των παθών. Εάν θέλεις, είσαι ελεύθερος και δεν θα υποκύψεις τα πάθη. Γιατί ο Θεός σε έκανε αυτεξούσιο και όποιος νικά τα πάθη της σάρκας στεφανώνεται με την αυθαρσία. Εάν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχαν αρετές, ούτε στεφάνια και που χαρίζονται από τον Θεό στους αξίους. Κεφάλαιο 68. Εκείνοι που δεν βλέπουν το συμφέρον τους, αν και γνωρίζουν το αγαθό, έχουν τυφλή την ψυχή τους και έχει πορωθεί η διακριτική δύναμή τους. Αυτούς δεν πρέπει να τους προσέχουμε, για να μην πέσουμε κι εμείς στα πάθη τους από απρονοησία μας σαν τυφλή.